Γεια σας παιδιά μου. Η τεχνολογία για ακόμη μια φορά δεν έβαλε μόνο εμένα στην πρίζα, έβαλε και την κυρία Ελένη Ψυχούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θαυμάζω πάρα πολύ και τη δουλειά της και την παρακολουθώ. Γι' αυτό παρακολουθήσατε την και εσείς σήμερα, γιατί η συνταγή που μας έχει ετοιμάσει, τι είναι? Μπάμιες με κεφτεδάκια. Οι μπάμιες είναι το αγαπημένο μου λαχανικό, θα μπορούσα να τρώω κάθε μέρα μπάμιες. Και αυτή τη συνταγή την οποία θα την κάνουμε με κεφτεδάκια, εννοείται ότι μπορείτε να την κάνετε με κοντόπουλο, μπορείτε να την κάνετε με ένα κρέας κοκκινιστό, μπορείτε να την κάνετε και με ψάρι, όπως την κάνουν στην Κρήτη, που είναι θεϊκή συνταγή. Ισχύει, έχετε δίκιο και εγώ συμφωνώ και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπάμιες, όμως δεν θα παίξουμε μπαλίτσα μόνοι μας, έχουμε και τις επαγωγικές εστίες πάνω της Electrolux, φίλε. Μπεργκέτι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Κεφτεδάκια. Κάνουμε πρώτα τα κεφτεδάκια για να είμαστε έτοιμοι. Κοιμά. Το μυστικό της αφρατοσύνης είναι να βάλεις λίπος. Αυτό που πάνε στο χασάπι και λένε θέλω άπαχο κοιμά. Δεν υπάρχει περίπτωση με τον άπαχο κοιμά να σου βγει αφράτο το κεφτεδάκι. Οπότε βάζουμε μοσχάρι μαζί με χοιρινό. Μισό-μισό για... έχετε βάλει εδώ πέρα. Μισό-μισό, ναι. Τέλεια. Ή μπορεί να πάρεις και μοσχάρι λιπαρό μέρος. Να σου βάλει και λίγη λάπα μέσα για να γίνει ωραίο ο κεφτέ. Έχετε δίκιο. Κρεμμύδι. Ένα κρεμμύδι είναι κομμένο στα 4. Ναι. Πολύ ωραία μέσα στο μούλ. Βάζουμε στο μούλτι, όπου είναι από τις σπάνιες φορές που το κρεμμύδι γίνεται τέλειο στο μούλτι και του βγάζει ζουμάκια όταν κάνουμε κεφτέδες. Λίγο μαϊντανάκο. Τώρα, επίσης, για να μην κόβουμε τους μαϊντανούς και τους δυόσμους, τα βάζουμε και αυτά μαζί στο μούλτι, τα οποία θα έρθουν και θα λιώσουν τέλεια και δεν θα μείνουν σκληρά κομματάκια που και τα παιδιά, ξέρεις, δεν τα γουστάρουν τα πράσινα μέσα στους κεφτέδες. Εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και σκόρδο. Εξαρτάται πόσο είστε του σκόρδου. Μια χαρούλα. Και όπως είμαστε, αδειάζουμε, ξαναλέω, κρεμμυδάκι κομμένο στα 4, μαϊντανάκο και δυοσμάκο, έτσι να του δώσουμε έτσι μια ωραία μυρωδιά του κεφτέδου. Ναι, μην το λες άκο, υποκοριστικό, διότι θέλει μπόλικο. Βάλτε δυοσμάρα. Μπράβο. Μην το λυπηθείτε. Και μαϊντανάρα. Και μαϊντανάρα. Εγώ βάζω και λίγη ρίγανη. Πάντοτε λίγη ρίγανη δίνει μια έτσι ένταση στη γεύση. Συμφωνούμε. Ένα αυγό και το ψωμάκι μας. Το βλέπεις ότι βγάζει λίγα νεράκια. Mm-hmm. Τα αφήνουμε μέσα, διότι άλλο μυστικό για να σου βγει αφράτο που θες είναι το νερό. Μπορείς να βάλεις και επιπλέον νερό. Είναι καταλήγει όλα, δεν κρύβει τίποτα, παιδιά, για να φάμε ωραίο φαγάκι. Αλατάκι και πιπεράκι, μάλιστα. Αλάτι, ελπίζω να βάλω και πιπέρι. Θα βάλω γαντάκια. Μερικοί βάζουν και μία ντομάτα μέσα. Ναι, βάζει η γιαγιά μου. Ναι. Τι κάνει η ντομάτα, αυτό που κάνει και το νερό που λέμε. Δηλαδή δίνει υγρασία και τον κάνει πιο αφράτο. Λοιπόν, νομίζω καλά το έκανες. Ωραία. Τώρα. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια. Δεύτερο μυστικό του να σου βγουν αφράτα και υπέροχα. Ο κεφτές πρέπει να είναι μεγάλο. Δηλαδή να πάρω τόση ποσότητα. Βάλε κι άλλο λίγο. Να βάλω κι άλλο. Στρομπουλός ο κεφτές. Έτσι αυτό. Εδώ κυμπάρισα, κυρία Ελένη, έτσι σας θέλουμε. Εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε. Θα βάλουμε λίγο για να τους αλευρώσουμε. Εδώ πέρα. Ελαφρώς θα τους αλευρώσουμε. Έχουμε τώρα τη γάστρα σου εκεί. Και πάμε να βγάλουμε λοιπόν το καπάκι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε βάλει γάστρα πάνω σε παγωγικές εστίες και να το καλύψει όλο. Και ναι, μπορεί να το καλύψει όλο. Θα σας δείξω ευθύς αμέσως πάνω, εδώ πέρα, αγόρι μου. Πάμε λοιπόν σε παγωγικές εστίες Electrolux. Τις ανοίγουμε.
Και έχουμε την επιλογή να λειτουργήσουμε ενιαία, που θα τη βάλουμε εδώ πέρα. Οπότε, τοποθετούμε τη γάστρα σε αυτό το σημείο και με αυτό εδώ το κουμπάκι λειτουργούμε ταυτόχρονα, βλέπεις, και τις δύο εστίες. Επίσης, έχει power boost. Το βλέπεις το πι εδώ. Αυτό εδώ πέρα το πι είναι για να μας ανεβάζει πολύ γρήγορα τη θερμοκρασία μέσα στο σκεύος μας. Και πάρα πολύ βασικό είναι το stop and go. Τι είναι το stop and go? Σε περίπτωση που χτυπήσεις το τηλέφωνο, βρε αδερφέ, που σου έρθει ο καλεσμένος. Τι κάνεις? Απλά πατάς αυτό το κουμπάκι, το stop, σταματάει να μαγειρεύει και με το που πατήσουμε για ακόμα μια φορά go, τι γίνεται? Έχει ακριβώς την ίδια θερμοκρασία που είχε και πριν. Δηλαδή δεν περιμένουμε να ξανανεύει θερμοκρασία. Διατηρεί την ίδια θερμοκρασία και αμέσως μαγειρεύουμε. Οπότε, πού να το βάλω, Λένη μου, σε τι θερμοκρασία το θέλεις? Το θέλουμε δυνατό τώρα, έτσι, για να σοτάρουμε τους κεφτέδες. Γιατί τώρα θα σας κάνω, ξέρεις, οι κεφτέδες με κάτι άλλο το καλοκαίρι σε σάλτσα ντομάτας είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαγητό. Οι περισσότεροι τους τηγανίζουν πρώτα, δηλαδή στην παραδοσιακή κουζίνα τους τηγανίζαμε πρώτα τους κεφτέδες. Τι γίνεται όμως? Και πίνουν λάδι, και θερμίδες παραπάνω, και δύσπεπτοι γίνονται. Ενώ μπορείς να τους κάνεις κατευθείαν τη γάστρα όπως τους κάνουμε εμείς τώρα, ή αν δεν έχεις αυτή την υπέροχη γάστρα, ένα τηγάνι, μια κατσαρόλα σπίτι σου, χωρίς να τους τηγανίσεις. Και θα δεις ότι γίνονται 100 φορές πιο αφράτη, δηλαδή λιώνει ο κεφτές. Το ζεσταίνουμε αυτό πολύ καλά και ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα τα κεφτεδάκια? Θα τα σοτάρουμε που λέμε, δηλαδή θα τα θωρακίσουμε. Θα τα θωρακίσουμε σε δυνατή φωτιά, έτσι. Ναι. Τους γυρίζουμε να πάρουν έτσι ένα ελαφρύ χρυσό χρωματάκι. Έρχεται η στιγμή της μπάμιας. Εγώ έχω κατεψυγμένη μπάμια για ευκολία. Τώρα όμως που είναι η εποχή, πάρτε τις φρέσκες. Τη φρέσκια μπάμια είναι πολύ σημαντικό για να συνοστιμεύσει και να μην έχει αυτή τη μίξα την οποία δεν τη θέλει κανένας. Τη βάζεις σε ένα σουρωτήρι με ξύδι και χοντρό αλάτι, στον ήλιο μισή ώρα. Έρχεται και στεγνώνει, παίρνει και μία γεύση φοβερή. Πρόσεχε τις λίγο, γύρνα τις δεξιά-αριστερά. Ναι. Για να βάλω εγώ τις ντοματούλες να τις λιώσω στο μούρτι. Άλλο μυστικό, την ντομάτα για να την κάνουμε σάλτσα, συνήθως την αποφλοιώνουμε, έτσι δεν είναι? Αν την κάνεις στο μούρτι, την κόβει τη φλούδα, οπότε δεν χρειάζεται απεδευτή. Και ένα άλλο μυστικό νοστιμιάς της μπάμιας, της αρέσει το ξινό. Εμείς θα της βάλουμε ξύδι, που το έχουμε όλοι σπίτι μας. Αν όμως είστε στο χωριό ή έχετε κλιματαριά, παίρνεις αυτό που λέγανε την αγουρίδα, τα άγουρα σαφύλια, τα λιώνεις στο μούλτι, το περνάς, το στραγγίζεις από ένα σουρωτηράκι, το ζουμί αυτό, και το ρίχνεις μέσα στις μπάμιες. Του ρίχνω τώρα και τις μπάμιες. Είναι ακόμη κατεψυγμένες. Και τώρα θα ρίξουμε και το κρεμμύδι. Και το σκόρδο, το οποίο για μένα βγάζει άλλο άρωμα και γεύση όταν το κάνεις πετάκι όπως το κάνουν οι γιαγιάδες μας. Και τώρα θα σβήσουμε καταρχήν με το ξύδι και λευκό κρυσάκι λίγο. Τώρα σε αυτή τη φάση μου κατεβάζεις και λίγο τη φωτιά. Στο πόσο θα το βάλω, στο πάω στο 8? Βάλτε και στο 8. Ντομάτα τώρα. Θέλει οπωσδήποτε ζαχαρίτσα. Ναι, μωρί, δεν έχει βάλει καθόλου λάδι τώρα. Η ζάχαρη μας πειράξει να πει. Βάλε τώρα λίγο από πάνω. Περίμενε. Θα το ρίξω και το υπόλοιπο. Και τώρα. Το αφήνουμε να σιγοβράσει. Θα σκεπάσω κιόλας, ε. Το σκεπάζεις, χαμηλώνεις τη φωτιά. Θα το ανακατέψουμε. Βλέπετε ότι όταν έχεις γάστρα η οποία κρατάει τα υγρά, δεν χρειάζεται να προσθέσεις νερό. Και γενικά η νοστιμιά όλων των μαγειρευτών και των λαδερών είναι να μην προσθέσεις νερό ή όσο γίνεται λιγότερο. Σκεπάζουμε. Και σίγο μαγειρεύουμε. Και σίγο μαγειρεύουμε για ένα μισάωράκι. Εγώ θα κάτσω τα πολύ λίγο εδώ με την Ελένη, γιατί έχουμε πολλά. Κοίτα. Ελένη μου, μυρίζει χωριό, αλήθεια. Θα σε αφήσω να το αλατήσεις λίγο, γιατί νομίζω ότι το ξεχάσαμε αυτό πριν. Θέλει μπόλικο μαϊντανούλι που θα βάλουμε από πάνω. Και το πιπέρι τώρα εννοείται, έτσι, να είναι και αυτό ζωντανό. Ωραία. Τι μας λείπει? Φέτα και φρέσκο ψωμάκι για βούτες. Παιδιά, αλήθεια μας σοβολάει. Δες και μαγείρεψε η γιαγιά.
Ελένη μου, θα φάμε. Κάτσε τώρα εδώ πέρα. Ξέρεις, τώρα βάζεις και τη φέτα από πάνω τριμμένη. Τι τώρα, τι μου λες τώρα, τσουπάρα μου. Παιδιά, η μπάμια είναι εξαιρετική. Μπέσα σας μιλάω. Όντως, ο κιοφτές είναι αφράτος, όπως είπες. Πω! Δεν είναι κιοφτές, είναι κιοφτές. Κοφτές. Άρα, κοφτελάκι. Ε, πω, πω. Μπράβο. Πω! Λοιπόν, μαζί με τις παγωγές εστίες Electrolux, κάναμε ένα καλοκαιρινό μαμαδίστικο φαγητό, συνταγή της Ελένης Ψυχούλη, που την ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που ήταν μαζί μας, που είναι από το Olive Magazine και από το olivemagazine.gr. Εμείς ήρθε η ώρα να βγούμε από την πρίζα, να φάμε εδώ την παρτιτούρα που έχει φτιάξει το τρελό, το σχέδιο. Εσείς μείνετε πεινασμένοι και συντονισμένοι. Μην ξεχάσετε να γράψετε τα σχόλια σας ακριβώς από κάτω, να κάνετε subscribe στο κανάλι του Κοτσαβολού και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Και ελπίζω να φέρουμε κανένα για να φάμε και τίποτα. Φιλάκια πολλά. We'll be right back.